και ο πρώτος ο καμήτερος και ο δεύτερος ο Μιστατζόν. Αυτά τα έγραφα Μαξιμιλιάν Πιλιό που πήγε στην Αίγυπτο για να πει το χαμένο του φίλου για να κάλυψε το χάρι τις γραφές το μεγάλο μυστικό που στα χαλιώτικα τα έγραφα το χειρόγραφο του Γάλλου αρχαιολόγου Μαριέ που βρήκε τους δύο τους σκελετούς της Αΐδας και του Ναταμέση. Καλλιώθηκα τα έλεγε η όπερα του Βέρτ, που έγινε για να παραπλανηθεί ο κόσμος, να ετοιμαστεί για τους τόσο κακούς ευθύρωτες, ώστε να εισβάλλουν Αίγυπτος και Ιταλία αντάμα στην Αιθιοπία μόλις την επόμενη χρονιά. Ευτυχώς σήμερα δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Φυσικά όλα τα άσχημα συμβαίνουν, γιατί ο κόσμος ξεχνάει. Και αφού ο κόσμος ξεχνάει, έρχονται κάποιοι και γράφουν την ιστορία όπως τη θέλουν αυτοί και οι αφέντες τους. Για την εκλογή του αρχιστράτη που θα τους οδηγήσει στη μάχη
κατά τον μαυροκέφαλο. Μαζεύτηκαν τα παιδιά του Φαραώ. Η γη του Νίλου είναι προκειμένη. Του φτάει η πυρέ της κατοχή. Όλοι συνοστίζονται από πρωί. Χριστέφτη μέσα στο πεζοδρόμιο. Και να τα ακούσουν με τα αυτιά μας. Το όνομα του αρχιστράτηγου του Εφεκτού. Και κράζουν κάποιοι πληρωμένοι. Το όνομα του πρίγκιπα οκεί. Οκεί, οκεί. Και κάποιοι άλλοι ελάχιστοι. Θα με δει, θα με δει. Το όνομα του γεροθάμενη. Μα οι περισσότεροι φωνάζουν. Και όλοι το έλεγαν πως κανένας στην Αίγυπτο δεν μπορούσε να μου παραβγεί.
ότι έγινε το περιστατικό με το λιοντάρι. Ήμουν άγχημα περιπολία στην πόλη. Σαν άκουσα τα λιοντά. Έξω από το παλάτι του Φαραώ, δρασκέλισα τους τείχους, παραμέρισα τους έντονους φρουρούς. Κοίτα το λιοντάρι της ερήμου, στη σάρα τη βασιλική, να σηκώνει την αερίπνη κύπησα. Χύμιξα πάνω του χωρίς σκέψη. Thank you.
Θεέ μου, φτά. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Ας γίνει γρήγορα το θέλημά σου. Να γίνω θέλω αρχιστράτηγος και τους ευθύωπες τους μυαλούς να τους συντρίψω και χειροπόδαρα δεμένους να τους σύρω στη Μέφυδα. Και τότε, νικητής και τροπεούχος, να ζητήσω από τον Φαραώ τη Σαΐτα στη λευτεριά. Αυτά σκεφτόταν ο Ραντανές. Σαν πει από τον ναό, ο Ράμφης, κρατώντας το σκύπτρο του Θεού. Κράτησε την ανάσα του αμύθος και ο Ράμφης προχώρησε και αναμετρώνοντας τους τρεις υποψηφίους. Παρέδωσε το σκύπτρο του στο γιο του Σεντή, το Ραντανές. Ραντανές! Πως ο Θεός του, του ετοίμασε τα πιθάρια με το μέλι, του ετοίμασε και τάφο κάτω από το ύφιστο τον άμα. Άλλο θα τα παρεστήσει στην Ελλάδα. Ύστερα η φωνή
Ιούδας της Αιγύπτου σαν αδελφή της. Ήμουν γυναίκα πια όταν έγινε ό,τι έγινε με τον Λιντάρι. Τότε που φάνηκε ο Ραδαμές μες στο παράδι και σκότωσε το ζώο με τα χέρια. Ήταν τότε που του σκούπισα τις πληγές με το μαντήλι και φλόγησε το αίμα την ψυχή. Τα σώματά μας γνώρισαν τα τρέμουλα της αγάπης. Ραδαμές! 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 Μα τώρα πια πανηγυρίζει η Αίγυπτος. Ραδαμές! Ο Ραδαμές έγινε αρχιστράτηγος. Ραδαμές! Να κατέβει με στρατό. Ραδαμές! Σε δύο μες να χαλάσει. Ραδαμές! Εγώ η Αιθιώπινα σκλάβα μαραζώνω. Άμα νικήσει ο Ραδαμές, θα σκλαβωθεί η χώρα μου και οι παιδικοί μου φίλοι θα συνθούν με αλυσίδες σημαίνθημα. Για από την άλλη, άμα γλιτώσουν οι Αιθιώπες, ο Ραδαμές θα γυρίσει στην Αίγυπτο ηττημένος και ως τον αποθέωνα θα τον μετοπολίσουν όπως προστάζει ο Πανάγιος Ιφθά για όποιον δεν δοξάζει πόλεμη και τους πάντα. Στέκομαι στην άκρη μου τη νύχτα που γιορτάζει η Αίγυπτος. Μα τίποτα περισσότερο να κάνω δεν μπορώ. Μια μόνη σκλάβα είμαι, ανήμπορη μπροστά στην ιστορία. Και έτσι μονάχα περιμένω. Περιμένω να πάψουν επιτέλους τα πανηγύρια. Να κοιμηθεί η κυρά μου, η Άμερης. Για να βγω κρυφά στον δρόμο. Στις καλαμιές του Νείλου να βαδίσω και εκεί την αβουλία μου να ανταλλάξω με την παράφορη την Ιδονή. Όλοι την αγαπούμε, την πριγκίπισσα την Άμερης, την κόρη του Φαραώ, την πουλια της Αιγύπτου. Γι' αυτό που όταν βγαίνει στους δρόμους της Μέντινας, όλοι συνοχίζονται για να την πω, να τη σφίσουν το χέρι ή έστω να δείξουν την άκρη από τη μαντία. Μα οι Άμερες όλους αυτούς τους προσπερνάνε ευγένεια και ευθύς πηγαίνει μπρος τους φτωχούς και τους καταχρεμένους και μοιράζει όσα τις αφικά παραπάνω. Και μοιρά, πηγαίνει στον κούλο της Καρύνης και μοιράζει τώρα στα παιδιά και τα μαθαίρες για να τους δώσουμε παρηγοριά. Γενιά. Αν δεν παντρευτώ τώρα τα μέσα, θα σκοτωθώ!
σεβασμό να το πει οφθά. Αν γίνεται η πουλιά της Αιγύπτου να παντρευτεί κάποιον με ταπεινή ασήμαντη καταγωγή. Αν κάποιος αρχιστράτηγος συγκρίψει τους μαυροκέφαλους, το αίμα του καθαρίζει. Ακόμη κι αν είναι γιος ξυλουργού, έτσι ορίζει ο θάμας. Έσμιγαν τις νύχτες σαν τα άγρια σκυλιά.
ιερέας της Αιγύπτου, ο πρώτος υπηρέτης του ζωοδότη Φθάνου, παντοδύναμο δημιουργού του σύμπαντος, του πατέρα Παντοκράτορα Αφέντη που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Ο Ράμφης, αυτός που βλέπει το σημάδι του Θεού, με μια κουβέντα μου αρχίζουν και τελειώνουν πόλεμοι. Με ένα νεύμα μου διαλέγω όποιον θέλω και τον βάζω στο θυσιαστήριο. Φαραώ, λέει το χείριό μου, μόνο το ξέρω. Άμα το θέλω το βάζω να περπατήσει με τα χέρια στο ιερό όνομα του Θεού. Κι όμως, κάποτε δάκρυσα κι εγώ στο μήνυμα. Κάποτε ήμουν κι εγώ αθώος του έννοιας. Βρέφος ήμουν όταν με δώσαν οι γονείς μου ταγμένους του ιερατού. Αντί για καλαμάνας μου στάλιασα στα χείλια αγιασμό. Μεγάλωσα μες στη λατρεία του Θεού. Από παιδί μπορούσα να διαβάζω τις αρχαίες γραφές. Και οι ιερείς λέγανε για μένα πως ήμουν σοφός πέρα από τα όρια. Όπως εγώ. Περίμενα να πέσω πόσο τα λόγια του μες στο σκοτάδι. Θα δω τη μορφή του τρομερή και θεσπέσια να φωτίζει τον γκρίζο μου ύπνο. Όμως το πράγμα! Το σημάδι του Θεού δεν ερχόταν. Ερχόταν μόνο θάνατος, φρίκη και πόνος, δυστυχία και χαμένες ζωές. Έγινα δότυπος και άρχισα να τρέχω στους βάλτους και στην έδεια. Έκανα τις πιο παράξενες διαδρομές. Γεμάτο! Και είδα, ζητώντας, το σημάδι του Θεού. Κάποτε βρήκα κάτι. Ήταν ένα οχτάχρονο αγόρι, ισοφαμένο στην έδρα, σχεδόν νεκρό. Θα είχε ξεμείνει από κάτω καραβάνι πεινασμένο. Το ξέφτωσα και το πήρα μαζί μου στο ιερατείο. Για μήνες τον τάριξα μέλη στο στόμα. Κάποτε αναστήθηκε. Άρχισε να γελά, να παίζει. Τον ονόμασα Σιλά. Τον έχασα γιο. Τότε ζήτησα ακρόαση από τον Άρη. Το μέγα χειρέα. Εκείνον πολυτρέμαν ακόμη και να το δούνε στα μάτια. Και του είπα για το Σιλά, για τη σωτηρία. Έπειτα τον ρώτησα. Μην είναι αυτό το σημάδι του Θεού. Μονάχησε μου απάντησε. Κοίταξα δέκφραστος για μία στιγμή. Έπειτα, σήκωσε λαμπριά το βλέμμα. Έβλεπε κάποιον πάνω από μένα και μου έκανε νεύμα να φύγει. Και εγώ έμεινε σαν αυτή τη στάση που με ενθάρρυσε και γέμισα ελπίδα μέσα. Τότε ήρθε η σειρά μου να γίνω ιερέας. Ήξερα καλά το τελετουργικό. Μαζευόταν ολόκληρο το ιερατείο στο δωμό. Το νέος ιερέας σίαζε πρόβατο σκεπασμένο με κόκκινο πανέλο. Και τότε ο Φθά φανέρωνε με κάποιο σημάδι του, εάν ήθελε τον ιερέα για τη λατρεία του. Και αν τίποτα δεν φανέρωνε ο Θεός. Τότε ο ιερέας ήταν ανάξιος και έπρεπε να ληστέψει μέχρι θανάτου. Όλα τηρήθηκαν κατά γράμμα. Για μία μέρα με άφησαν νηστικό στο κελί μου να προσευχηθώ. Κατόπιν ήπια τα ποτάλια που έπαιρνε. Φόρεσα λευκό χιτόν και βγήκα στο περίβολο του ναού. Ήσαν εκεί και οι ιερείς και με περίμεναν. Μια πόλη πιο μπροστά. Μέγα στα χέρια. Και στο βωμό, σφαχτάρες σκεπασμένο με κόκκινο πανί. Ο Νάμις μου έδωσε. Thank you.
φορά μια βεβαιότητα πως ο Θεός υπάρχει και θα φανερωνώ. Και έφτασα στο βωμό και κατέβασα το μαχαίρι ξανά και ξανά όπως έπρεπε. Κόκκινο φίδι πέταξε αετό.
μάχη με τους μυαλούς. Ο Φαραώς το δέχτηκε δίχως να πει κουβέντα. Βοήθησαν οι αλήθεια και οι αριθμοί. Στον 21ο χρόνο της βασιλείας, του 21ου Φαραώ, της 21ης βασιλικής δυναστείας. Οι αριθμοί βγάζουν όπου θέλεις άμα τους ορίσεις. Και κοντά σ' αυτά ήρθε και ο Ραντάμες. Λιοντάρι στη μάχη, ήρωας σωστός, γιος ξυλουργού και ο κόσμος το λατρεύει και προπαντός, πιστός το θάλασσαντο σκυλί. Αυτός λένε το τέλειο εργαλείο. Δεμένη σκυλοπόδαρα θα του σύρει στη μέρφυγα και στο κατόπιο πρίγκιπα σοκί με τα πιθάρια του Ιερατίου θα ξετελειώσει τη δουλειά. Έτσι ο Ράμφης ανοιχτά του σχεδιών, ως που κάπου προκυνήσει το σύνδερο της πολεμικής μάχης. Ψέγγυνας βγαίνει στα μύθια με περιμένει. Φορά τη μύτη και δίνει στο Ραντάμες την πυρωμένη σπάθα που πολέμου. Και μαζί του προστατεί τη φθάρα. Ματώνοντάς την, σπήρε το μέλλον για τη δόξα της Αιγύπτου τη Λεόνου. Ραντάμες! 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 Καταλάβετε κύριε Πρωτάτη της Αιγύπτου ο Πανάγιος λαός. Ραντάμες! 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 Πατέρα Παντοδύναμε αφέντη, πατέρα Παντοδύναμε, φώτισέ μας να σου υψώνουμε ναούς και πυραμίδες, να λιώνουνε οι δούλοι στα εργοστάσια μας και να φανίζονται οι μυαροί εχθροί μας και οι τσακάριδες να κάνουνε παπούτσια και οι ποιητές πείματα, σπαθιά οι σημεράδες και οι συνθέτες συμβατήρια για την παρέλαση των εκμαλώτων. Οι άνθρωποι να συνηθίσουν επιτέλους τη βραδινή μας προσευχή και τα εντομοκτώνα που εξοντώνουν τα παράσιτα της γης μας. Ποιος είναι αυτός ο ήχος με ύπνος και ζητοκραυγές μεταξύ προς τη δόξα σαν τρομερός θεός, σαν ήλιος εκπληκτικός. Ο Ραντάμες! Μόλις γυρίσει η νυχτής, το κεφάλι του με τις δάφνες στα άμπη θα ράνει και τα τραγούδια τα δοξαστικά θα σμίξουν με τραγούδια ερωτικά. Μα, θέλει αγαπημένη και θέλει έξαψη και θέλει την ευλογημένη στην ερωτιά. Τι απόγεινα οι βάρβαρες σοδές του κατακριτή. Σαν την ομίχλη μια λίγη στην πρώτη ματιά, την πρώτη μας μαγειρή, του Ραντάμες. Έλα τη δόξα να πάρεις πολεμιστή της νίκης. Η νίκη σου χαμογέλασε και η αγάπη θα έρθει χαμογελαστή. Μιλώντας με πνοή, με αυτά τα μάτια τα ερωτικά θέλεις περιμένει. Ήξερα πως κι εσύ αισθάνεσαι το ίδιο. Πιστή μου Αίτα, νικήσαμε! 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 Σε λίγο αγαπημένος μου θα είναι εδώ. Ναι, ο αγαπημένος θα είναι εδώ. Φυσικά πριν γυρίσαμε χαίρομαι. Φυσικά. Νίκη! 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 Νίκη!
γιορτάσουμε! Ας γιορτάσουμε, αγαπημένοι μου φίλοι, τη μεγάλη μας νίκη και ας την αφιερώσουμε στον λατρεμένο μας βασιλιά, τον Αμινράκ! Να αφανιστούμε από το πρόσωπο της γης μια και έξω. Και για να είναι σίγουροι,
πως έτσι τα πράγματα θα γίνουν. Στείλαν 400 ιερείς με θεόλα τα πιθάρια μανέλη. Θα τα γεμίσουν με τις καρδιές των σφαγμένων. Και κάλεσαν πίσω στη Μέμφυρα τον Ραντανές που τον έχουνε για να νικάει τους πολέμους. Και αφήσαν στους παραποτάμους τον πρίγκιπα Οκίν που τις χαίρεται τέτοιες δουλειές. Και έρχονται ήδη τα πρώτα πιθάρια στο ιερατείο και περιμένουν οι Αιγύπτιοι μόλις τελειώσει ο εμφανισμός των Αιθιώπων να μας σκοτώσουν και εμάς τους εκμαλώνους. Φύγε! Φύγε! Φύγε, πατέρα μου! Φύγε, θα σου πεις! Πιάνεις τα λόγια σου, Αϊντά. Θα μείνω εδώ, με τους στρατιώτες μου, για να τελειώσω. Να σκέφτομαι τη μάνα σου της νύχτας. Να σκέφτομαι τα δειλινά που έζησε. Γι' αυτό σου λέω, κόρη μου, φύγε. Φύγε, Αϊντά, και μην το ομολογήσεις σε κανέναν πως είσαι κόρη του βασιλιά των Μαυροκέφαλων. Κοίτα όσο μπορείς να ξεχνούν οι Αιγύπτιοι το μαύρο στο δέρμα. Γιατί είμαστε χαμένοι για χαμένοι των Αιθιώπων γενιά.
κεφάλι έχουν μέσα από τα μολόλουδα. Μόνο από τα μολόλουδα. Το ποτάμι μας. Ο Άγιος Νήλος μας μολύνεται. Η πατρίδα μας κινδυνεύει. Τα πιθάρια έχουν μέσα τις καρδιές των συμπατριωτών μου. Όλων. Μεγάλων και μικρών. Δεν θα με πείσεις σκλάβα με τις δαιμονικές σου τις κλαπιές. Μου πήξες το σκουλίκι στην καρδιά. Μα εγώ τα σκουλίκια τα συντρίβω. Με την βοήθεια που αφέλη θα. Στα πιθάρια του ορκίδ μέσα στο μέλι. Βρίσκονται σπάνια από τα μολούδα του Νείλου. Τελεία και πάθλα. Αυτά είπε αφρισμένος ο Ρανταμές και έφτισε κατά πρόσωπο την Αΐδα και φύγε τρέχοντας από τις καραμιές. Yeah.
Είμαστε πατρίδα των Ιάδων. Όλοι ξέρατε. Και ο Ράφης, και ο Φαράω, και όλο το συμβούλιο γνώρισαν και διέτασαν τις σφαγές του Οκίπ. Αλλά να γνωρίζετε κι αυτό, πως όσοι θέλουν να αφανίσουν τους άλλους, είναι δολοφόνοι του κόσμου ολόκληρου. Εγώ ίδιος ελευθέρωσα τον Αμονάστρο, τον βασιλιά των Αιθιώπων. Εγώ ίδιος του έδωσα το χάρτη με το πέρασμα το μυστικό για να σώσει το λαό του. Σε έχει μαγεύσει άργα. Αυτή η πόλη των Αιθιώπων και δεν ξέρει τι λες. Ξεχνάς ότι μιλάς στο βασιλιά σου. Όχι του βασιλιάς. Βασιλεύει στους ζωντανούς. Όχι σε ξενιζόμενες καρδιές παιδιών και στους νεκρούς. Κάθε τον! Κάθε τον! Δεν υπάρχει αυτά. Υπάρχει μονάχα το τρέμουλο των αδικημένων.
Μήπως είναι φιάτης.
βλέπω εμπρός μου στις πόρτες εικόνες καθαλήνοντες. Η μάνα που δεν γνώρισα ποτέ, μαχαιρωμένη από το ίδιο μου το χέρι, να κρατάει την εντροστιά της και να πλησιάζει. Βλέπω και έναν αιθίωπα που σε κάποια μάχη του έσχισα το κεφάλι στα δύο. Να το στο εμπρός μου, με το μισό κεφάλι του να με κοιτάει με το μοναδικό του μάτι. Βλέπω μετά και το λιοντάρι που σκότωσε στο παλάτι του Φαράω να στέκεται αντίκρυ μου και να κραϊδάω σε ένα ειδό μου.
και ο κόσμος χειροκροτάς μεσκισμένο στο πεζοδρόμιο. Μέσα στο χτισμένο τάφο. Μέσα στο συγχωριόνι. Συγχωριόνι. Σφυρίζει η σιρήνα του πεθρωτικού. Και οι γραφιάδες ψάχνουνε φρέσκες ιστορίες για να δοξάσουνε νέους χαρασμούς και νέους αφέντες. Και οι γραφιάδες ψάχνουνε φρέσκες ιστορίες για να δοξάσουνε νέους χαρασμούς. Μόνο η
πολιτισμού. Νομίζω ότι το έχετε πετύχει. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω με τη σειρά μου όλα τα παιδιά εδώ πέρα, τους αγαπημένους συνεργάτες που στάθηκαν δίπλα μου αρρωγή σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάναμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Τα αγαπάω πάρα πολύ αυτά τα παιδιά, γιατί με δύναμη ψυχής και με περίσταγμα αντοχής στάθηκαν δίπλα μου για να καταφέρουμε αυτό τον άθλο μέσα σε όλο αυτό που γίνεται στην ελληνική πραγματικότητα να φτιάξουμε κάτι τόσο ωραίο. Ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα στα παιδιά και μετά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.